είναι πολιτικό, είναι οτιδήποτε, δεν ξέρω. Αλλά σήμερα, σαν χωριό, πρέπει να πάρουμε την απόφαση να απευθυνθούμε προς το, να ξεκινήσουμε από το Δήμο, στην περιφέρεια, στους βουλευτές του νομού μας, γιατί πρέπει να μας δώσουμε μια λύση. Είναι σοβαρό το θέμα και να αφηγήσουμε και θύματα. Άρα, εδώ σήμερα, τι απόφαση πήρατε, θα συσταθεί κάποια επιτροπή? Συστάθηκε μια συντονιστική επιτροπή και θα ξεκινήσουμε από το Δήμο της Ήλιδας, εδώ πέρα θα πάμε στο Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω πώς θα γίνει, και από εκεί και μετά στην περιφέρεια και στο Υπουργείο. Πιστεύω πως πρέπει η επιτροπή που σήμερα απαρτήθηκε μέσα από τη Λαϊκή Συνέλευση, που συμμετείχε όλο το χωριό με εκπροσώπους του, πιστεύω πως πρέπει να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αδικία μεγάλη αυτό που γίνεται σχετικά με τη διάβαση στο μέρος, στη συγκεκριμένη περιοχή, και διασφαλίζει κατά πολύ την ασφάλεια των πολιτών και να ανοίξει ακόμα. Είναι λάθος αυτό που πιστεύουν, αυτό το που πιστεύουν κάποιοι, ότι θα είναι επικίνδυνο εάν θα ανοίξει. Εγώ θα είμαι με το μέρος των κατοίκων, θα μπω και μπροστά και αν χρειαστεί θα μπω και στην Επιτροπή για να προωθήσουμε όπου χρειάζεται να προωθήσουμε το θέμα, να γίνει γνωστό σε όλους. Διασταύρωση, αυτή είναι μια διασταύρωση που είναι ζωτική σημασία για την παραλία Σαββαλής. Εκεί κάτω είναι ένα ξενοδοχειακή μονάδα που γίνεται σήμερα και θα λειτουργήσει το 23 από την. Και θα λειτουργήσει το 23 από την. Το άλλο είναι 30 σπίτια Σαββαλαίων που μένουν κάτω. Σε μόνιμη βάση. Σε μόνιμη βάση. Είναι ο οικισμός Γαλήνης, είναι το Τουζέικα, είναι πιο πάνω να πούμε τα Καραφλέικα και τα λοιπά, το Δωροπλέικα, τα οποία είναι να πούμε διάσπαρτα σπίτια να πούμε που μένει ο κόσμος. Είναι το εινοποιείο του σπηλιοτόπου. Είναι στο γήπεδο του, το γήπεδο του χωριού. Είναι η διάβαση, η διασταύρωση αυτή που περνούν τα παιδιά δύο φορές την εβδομάδα, τρεις φορές την εβδομάδα και παίρνουν για την προπόνηση στο γήπεδο. Είναι επικίνδυνα να χτυπήσει κάποιο παιδί αυτή τη στιγμή με τις διαγραμμίσεις αυτές που έχουν γίνει. Εγώ θα έλεγα ο κύριος Περιφερειάρχης, που έχει την ευθύνη για μένα, έχει την ευθύνη, πρέπει να την καθίσει κάτω με τους μηχανικούς του και να στείλουν κάποιο έγγραφο άλλο στο Υπουργείο. Μήπως και ανοίξει ο δρόμος, γιατί το καλοκαίρι θα έχουμε θύματα. Από το θέμα ολιγόρησα, έκανε μια ερώτηση ο βουλευτής Ηλίας, κυρία Βιερινοπούλου. Η απάντηση που πήρα από το Υπουργείο δεν ήταν η απάντηση που προσδοκούσαμε και προσδοκάει ολόκληρη τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, σήμερα με τη Γενική Συνέλευση έγινε ένα πρώτο βήμα, μια αρχή για να προχωρήσουμε. Προέκυψε μια συντονιστική επιτροπή, της οποίας είμαι και εγώ μέλος, να προχωρήσει με τα βήματα ένα-ένα. Καλό θα ήταν να κλείσει και ο δρόμος κάποια στιγμή και να δει μια δυναμική κινητοποίηση όλων των κατοίκων και των χωρίων του χωριού μας. Από εκεί πέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα συνεδριάσει μία από τις επόμενες μέρες. Θα ξεκινήσει κάποιες επαφές η Συντονιστική Επιτροπή με τους θεσμικούς άνδρες της Ηλίας, με μπροστάρι το Δήμαρχο Ήλιας, τον οποίο το θέλουμε στον αγώνα πρώτο μεταξύ ίσων, γιατί είναι ο πρώτος πολίτης του Δήμου μας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Γιαννόπουλο, και τους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες. Με τους βουλευτές της Ηλίας, διότι δεν πρέπει να τους βγάζουμε από το κάδρο, διότι είναι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, γιατί την απόφαση πρέπει να μας δώσει η κεντρική κυβέρνηση και δύο υπουργός υποδομών, με τον υφυπουργό τον κύριο Καραγιάννη, και να ξεκινήσει ο αγώνας. Πιστεύω ότι λόγω και επικείμενων βουλευτικών εκλογών ίσως κάτι καταφέρουμε.